Μακάρι να υπάρχουν δουλειές, να γίνουν παραγωγές. Περιοδικά ανοίγουν κι άλλα όσον ούπο. Ελιάνα, και για τις κοπέλες που δεν βγήκανε πρώτες, δηλαδή και η Μαριάννα, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και άλλες κοπέλες που είχαν φύγει πιο πρόσφατα, είναι αξιόλογες και θα κάνουν, πιστεύω, πράγματα. Έχουν πάρει μια φόρα. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι αξιόλογες κοπέλες. Να υπάρχει σύστημα να το υποστηρίξει. Να έχουμε φωτογραφίσεις περιοδικά, καταλόγους. Λύση μου μια απορία. Τα άλλα κορίτσια πώς το είδανε? Όχι όλες θετικά. Κοίταξα, υπάρχει αυτή η 30 φωτιά, ρε παιδί μου, όπου ξέρεις κάτι, είναι η εκδίκηση του καλού η νικήτρια του Next Top Model. Γιατί, τι συμβαίνει, βλέπεις ότι άμα βγάζεις ένα κακό χαρακτήρα και το μόνο που έχεις να πεδείξεις είναι αυτό, ενώ είσαι πραγματικά όμορφη. Το είπα σωστά, μην τρελαίνεστε. Επιδείξεις. Το μόνο που θα δείξει είναι αυτό. Στο τέλος φαίνεται ότι όταν βγαίνει μια τριάδα με τρεις κοπέλες οι οποίες έχουν και καλό χαρακτήρα, είναι ήπιες, είναι ήπιον τόνων, είναι ευγενικές μου ψυχές και με ευγενικές μορφές. Δεν βλέπετε και σε ίντριγκες για μόνο και μόνο για το show off. Μπράβο. Βλέπεις τελικά, ρε παιδί μου, ότι τελικά στη ζωή σου, άμα δεν θες να κάνεις κάτι ευκαιριακό, πρέπει να είσαι σε όλα σωστός. Οπότε, άμα έχεις και ένα καλό χαρακτήρα, στο τέλος βραβεύεσαι. Και είναι γεγονός ότι και οι φωτογράφοι επιλέγουν να δουλεύουν με μοντέλα με τα οποία έχουν δουλέψει ξανά στο παρελθόν και δεν ήταν δύσκολες, δεν ήταν ντίβες, δεν τους λέγανε δεν μπορώ, με ταλαιπωρείς και τέτοια. Πες κάτι δεν ρόλο. Σου άρεσε εσύ. Ο χαρακτήρας. Έχεις ένα αξάν έτσι εκνευρισμού στο φωνή. Στο υπόχρωμά σου. Για πες Ρεύη, νιώθεις τίποτα εσύ? Μια ενέργεια λίγο. Έχει αρχίσει και λιώνει η αριστερή μου πλευρά. Καυστικού. Γι' αυτό Τάσο, πάρε το λόγο να αλλάξουμε θέμα. Συγχαρητήρια στο κορίτσι και σε όλες τις κοπέλες. Εγώ θεωρώ ότι άσχετα από τους τίτλους, το λέω και στα κορίτσια στα Καλλιστεία παλιά, άσχετα ποιος παίρνει τίτλο, αυτοί που αξίζουν να προχωρήσουν θα προχωρήσουν. Και αυτοί που έχουν τίτλο και αυτοί που δεν έχουν τίτλο.